χαρακτηρίζουμε τα καλά μας σημεία και σκουραίνουμε τα πιο αδύνατα μας σημεία. Αφήνω κάτω τα πινέλα μου και πάω για πασαρέλα. Γεια σου! Γεια σας! Όπα, μπορείς να σταματήσεις. Όπα, μπορείς να σταματήσεις κάποια στιγμή. Έχει ένα σημαντάκι πίσω σου. 3-4 βήματα. Δεν το είδα, βασικά. Κυπρέα είσαι! Ναι. Το όνομά σου. Βασιλική. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25. Και πες μου με τι ασχολείσαι γενικά. Δηλαδή, έχεις σπουδάσει κάτι, δουλεύεις κάπου, έχεις κάποιο γραφείο? Έχω σπουδάσει γραμματικές σπουδές στο Inter College Λάρνακας. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το make-up artist και με τις πολεμικές τέχνες. Τι πολεμικές τέχνες? Shaolin Kung Fu. Με το modeling έχεις κάποια σχέση? Έχω πάει σε διαγωνισμό μορφιά στην Κύπρο, στο Star Cyprus 2015. Είχα φτάσει στις 6 τελευταίες. Δεν έχεις κάνει κάτι άλλο. Δεν έχεις κάνει κάτι άλλο, δεν έχεις κάποιο γραφείο, δεν έχεις δηλαδή εμπειρία? Έχω κάποια εμπειρία. Έχω... Με αυτό το διαγωνισμό ήταν σαν reality. Δηλαδή, μας κάνανε φωτογραφίες κάθε εβδομάδα. Είχαμε κάθε Κυριακή το live. Στέκεσαι λίγο σαν ποδοσφαιριστής. Με τα χέρια δεμένα πίσω, χαλάρωσε τα χεράκια σου. Μην τα δένεις, χαλάρωσε. Και τι είδους φωτογραφίες σου αρέσει? Τι μου αρέσει, τι έχω κάνει? Ναι, και τα δύο. Πες μας και τα δύο, μωρέ. Έχω κάνει με το American Beauty, με φρούτα. Έχω κάνει με μπογιές. Έχω κάνει Frida Kahlo. Το American Beauty φαντάζομαι ήταν γυμνό με λουλούδια. Και δεν είναι με φρούτα, είναι με λουλούδια το American Beauty. Είναι με κόκκινα τριαντάφυλλα, αν θυμάμαι καλά. Με κάναμε με φρούτα εμείς. Πρωτοτυπήσαμε. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Φάγαμε καμιά μπανάνα. Βασικά τα δώσαμε πίσω τα φρούτα. Εδώ το έχω, παιδιά. Αλλά... Ωραία. Θέλεις να κάνεις μια πασαρέλα να σε δούμε? Ναι, φυσικά. Ή μάλλον να βάλεις το μαγιό σου να κάνεις πασαρέλα. Οκ. Okay. Ωραία. Έρχομαι. Τι πλάκα. Πρωτοτυπήσανε με φρούτα. Κάνε στροφή και περπάτησε και πίσω. Στροφή και περπάτησε και πίσω, να σε δούμε. Ωραία, και κάνε μας και πόζες τώρα με τις πολεμικές τέχνες που ξέρεις. Μπορώ να έχω ένα σκουπό ξύλο από την παραγωγή. Ένα σκουπό ξύλο. Ναι, βασικά θα βγάλω ένα μήνυμα. Έχουμε συνέχεια το πάτωμα. Ναι, ωραία, έλα. Δεν πιστεύω να πετάξει και να φύγεις. Να βγάλω μόνο τα παπούτσια. Βέβαια, βγάλε. Κάτσε λίγο να βγάλουμε τη σκούπα. Δεν πιστεύω να φάμε ξύλο, βασικά. Βασικά δεν θα χτυπήσει κανένα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Αυτά λέγονται κάτας. Κάτας δεν λέγονται. Στο καράτε λέγονται κάτας. Βασικά είναι φόρμες, είναι κουφού. Βασικά είναι κοντάρι, είναι σαν κοντάρι. Mm-hmm. Και λέγεται πουτάω. Πολύ χορευτικό ήταν πάντως. Πουτάω. Πολύ αρμονικό, πολύ χορευτικό. Είχε ένα ωραίο flow, flow of energy. Ο δεύτερος. Μια χαρά, αλλά δεν ήταν model-like. Ναι. Δεν ήταν lady-like. Ναι. Λοιπόν, κάνε μας μερικές πόζες. Ένα φωτογραφισιό σου για μαγιό. Κάτω. Oh. Συνεννοηθήκαμε, Παναγία μου, δόξα τω Θεώ. Τι λες, καλέ. Άγγελε, εσένα κοιτάει. Μα, κοιτάζει το υπερπέραν. Το μαλλί βέβαια το σηκώνει συνέχεια. Και φτάνει. Το μαγιό δεν το αφήνει το χέρι. Και το μαγιό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κράτα το, να μην κρατήματα, φύγει. Κρατήματα, λέγεται αυτά. Το κρατάω καλά. Έχει λοιπόν. Καλά κρατήματα. Είσαι πολύ θερμός άνθρωπος. Εγώ εμένα μου φτιάξει τη διάθεση. Αλήθεια. Για να μην σε παιδεύω. Βλέπω κάποιους περιορισμούς στο πρόσωπο που... Το στόμα, η μύτη... Από μένα είναι όχι. Λυπάμαι. Λοιπόν, εγώ όταν ήρθες, είπα όχι. Μετά έκανες αυτά έτσι τα ωραία, τα γρήγορα, πάλι είπα όχι. Αλλά μετά το πήγες αργά και έκανες κάτι πόζες και λέω, κοίταξε να δεις.
Μπορεί να το έχουμε, να έχουμε δυσκολίες επικοινωνίας γενικά. Θα τα βρούμε στην επικοινωνία. Αλλά μπορεί να τα βρούμε αυτά μετά. Οπότε να σου δώσω μια ευκαιρία να σε ξαναδώ και ελπίζω την επόμενη φορά τουλάχιστον να συνεννοηθούμε στην Σαν Αντισιόν. Θα πω ναι. Θα συμφωνήσω με την Λιάννα. Όταν άρχισε να κάνει πόσες και εμένα μου άλλαξε τη γνώμη. Στην αρχή σκεφτόμουν όχι, αλλά μετά έβγαλε κάτι πιο κινηματογραφικό. Δεν σε ένοιαζε και πάρα πολύ που σε κοιτάζουμε. Μ' άρεσε πολύ αυτό, οπότε θα πω και εγώ ναι. Δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο γλυκό κορίτσι, με πολλά ενδιαφέροντα και έχει τρομερή προσωπικότητα, αλλά δεν βλέπω μοντέλο μπροστά μου. Πόσο μάλλον το Greece's Next Top Model. Οπότε θα πω όχι. Τώρα περνώ ή δεν περνώ? Δεν περνάς, κυρία Μαρία, δεν περνάς. Θέλεις 3 likes για να περάσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Κοίτα με, στεναχωρήθηκε. Κοίτα. Τι βλέπετε τα κρύπτω, δεν ξέρω. Το κεφάλι κάτω έφυγε, έλα ρε εσύ. Σάρια. Μπορούμε να σε αλλάξει παγνώμη, τι θέλω να κάνω. Για να πάω. Δηλαδή, σοβαρή δηλαδή. Έχω απλώσει φωτογένεια, δεν θέλω να δείξω τις φωτογραφίες που έχω κάνει. Ήθελα να φτάσω στην επόμενη φάση και ας μην περνούν στην επόμενη φάση. Απλά σε αυτή τη φάση ήθελα να περάσω. Γιατί έχω κάνει πολλές θυσίες για να βρίσκομαι εδώ, γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί πάρα περισσότερο. Εντάξει. Έχω έρθει από την κυρία μου, έτσι να έχω πει ότι θα έρθει τίποτα για να έρθει να βρίσκομαι και συνεχώς. Τέλος πάντων.